Γεια σου, κόσμε! Και γεια σου, κόσμε! Λοιπόν, σήμερα, αυτή την όμορφη ημέρα, που η ώρα είναι 9 η ώρα το πρωί, βέβαια, αλλά εγώ είχα κάβλες για βίντεο, επομένως, να το! Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το demo της Sun and Moon, το οποίο βγήκε χθες. Το έπαιξα έτσι μία στα γρήγορα κτλ. Λοιπόν, αρχικά, θέλω να μιλήσω για το ότι δεν με ενθουσίασε όπως τα υπόλοιπα, ξέρω. Δεν λέω ότι είναι κακό, ότι δεν είναι καλό και δεν π.χ. θα πάρω την κασέτα. Σίγουρα θα πάρω την κασέτα. Την Sun, εννοείται Sun. Sun, έτσι. Ναι. Αλλά δεν ήταν. Δεν ξέρω, ίσως είμαι κι εγώ πολύ καιρό εκτός θέματος Pokémon. Εκτός από το Pokémon Go, το οποίο. Λοιπόν, να τα πούμε όλα με το όνομά τους. Με έχει ξενερώσει λίγο το Pokémon Go γιατί. Εντάξει, το. Είναι κάπως. Άμα δεν έχεις κάποιον άλλο φίλο να παίξεις, ξέρω εγώ. Είναι παρένθεση αυτό για το Pokémon Go. Αν δεν έχεις κάποιον άλλο φίλο. Θα σου πει, ξέρω εγώ, έλα, πάμε έξω να πιάσουμε κανένα Pokémon, πάμε έξω να μαλακιστούμε λίγο. Δεν πας μόνος σου να πιάσεις Pokémon. Pokémon πρέπει να πιάσεις μόνο, ξέρω εγώ, μόνος σου πάντα, όταν... Δεν ξέρω, όταν έχεις... Όταν πας κάπου και το λες έτσι για το γαμό, όταν πας και πετύχω τίποτα. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση και συνεχίζουμε. Ναι, δεν με ενθουσίασε πολύ το καινούριο Pokémon, γιατί... Καλά. Να το πούμε όλοι οι βροντόφωνα, τα νέα Pokémon είναι κάπως... Μετά θα μιλήσουμε και για τις Alola Form, επομένως μην φύγετε, έχει και πολύ πράγμα. Αρχικά, ξεκινάμε το demo και βλέπουμε τον Sun. Νομίζω πρώτη φορά εμφανίζεται, ξέρω εγώ, χαρακτήρας μέσα σε game και δεν σου λένε, ξέρω εγώ, να το μετονομάσεις για να παίξεις κτλ. Μετά, βλέπουμε, ξέρω εγώ, τον πρώτο μας φίλο. Παύλα Rival. Για περαιτέρω πληροφορίες για αυτούς έχουμε σε ένα άλλο βίντεο, θα το βάλω κάτω στην παρηγραφή, που μιλάμε με τον Angel Prime για τη Sun Moon και είναι λίγο παλιό βέβαια, γιατί δεν είχαν ανακοινωθεί πολλά πράγματα τότε, αλλά κάποια πράγματα είναι και εκεί, μπορείτε να δείτε και τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, βρίσκουμε τον Hui. Ναι, βλέπουμε τον καινούριο τον Professor το Koku Κούκουι, ναι, το οποίο μάλλον όπως πάντα είναι ένα δέντρο. Είμαστε τέλος πάντων σε ένα σημείο το οποίο ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και να πάμε στην καινούργια region. Μας έχει ετοιμάσει η μάνα μας εκεί πέρα τα πράγματα. Μας μιλάει και πολύ η μάνα μας εκεί πέρα γιατί κανονίζει εισιτήρια κτλ. Ναι, και έρχεται ο professor και μας λέει, ξέρω εγώ, ότι. Α, να σου πω, είμαι ο professor ο οποίος εξειδικεύεται στις κινήσεις των Pokémon. Και έχω βρει ένα καινούριο τρόπο για μάχες, τη Z Attack, Z, πώς λέγονται, τέλος πάντων, Z Attack, Z, ναι, τη Z επιθέσεις τέλος πάντων. Ναι, θέλω να το δοκιμάσω, λέμε εμείς, θέλω να το δοκιμάσουμε. Μας παίρνει, ξέρω εγώ, παράμερα, προσωπικά, να είμαστε εμείς κι αυτός, βγάζουμε το μαχαίρι και το σκοτώνουμε, όχι, λοιπόν, ναι. Μας πηγαίνει παραπέρα, μας λέει, ξέρω εγώ, ξεκινάει ένα trial το οποίο λέει ότι πρέπει να φωτογραφίσουμε 4 Pokémon. Θα μιλήσω μετά για το θέμα φωτογραφία, τώρα να σας πω λίγο τι παίζει στο demo. Μετά, φτάνουμε, ξέρω εγώ, φωτογραφίζουμε αυτά που χρειάζεται, πάμε στο κεντρικό. Βρίσκουμε, τέλος πάντων, και την καινούργια κακιά οργάνωση η οποία θέλει να διάφορα, τέλος πάντων. Εκεί πέρα να μας εμποδίσει, την κάνουμε χώμα. Η ομάδα λέγεται Team Skull και για κάποιο λόγο πέφτει, όταν εμφανίζεται, πέφτει ένα παράξενο, να το πω, ένα πιτάκι φάση rap, κάπως έτσι, δεν ξέρω πού να το περιγράψω, τέλος πάντων. Είναι δύο τύποι, ξέρω εγώ, που έρχονται και σου πουλάνε τσαμπουκά. Εμφανίζονται, φέρνουν την μεγάλη αδερφή, η οποία λέγεται Πλουμέρια, τέλος πάντων, ναι. Και σου λέει, ξέρω εγώ, να την πολεμήσεις. Ο Κούκουι σου δίνει ένα Πίκατσου,
μας δίνει το βραχιόλι για τις επιθέσεις της Z, νικάς χαλαρά την Big Sister. Λοιπόν, πάει και αυτό... Λοιπόν, και κάπως έτσι τελειώνει το story, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του demo. Λοιπόν, μετά, άλλη παρατήρηση και άλλο πράγμα που θέλω να μιλήσω είναι για το Greninja του Ash από το anime. Είναι ένα παράξενο, δεν ξέρω πώς να το... Είναι το μόνο μέρος στο οποίο η κασέτα συγκλίνει με το anime. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό, αλλά φαίνεται πολύ ωραίο. Οι επιθέσεις που έχει το Greninja είναι το Water Shuriken, είναι το Night Slash, είναι το Double Team και είναι και το Aerial Ace. Τα οποία και τα Pokémon τα οποία βρίσκει στην αρχή είναι super effective. Η μουσική έχει αλλάξει όλη, έχει γίνει λίγο... Μου φάνηκε λίγο πιο 8-bit, 16-bit η μουσική, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο πιο ηλεκτρονική. Όχι ηλεκτρονική. Να είναι πιο διαφορετική τέλος πάντων. Θα καταλάβετε άμα έχετε παίξει το game, το demo. Ναι. Και έχει γίνει και όλοι πιο χαρούμενοι, γιατί είμαστε στην Χαβάη, επομένως let's party και τέτοια φάση. Λοιπόν, μετά, το θέμα με τις φωτογραφίες, ας πούμε, ναι, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει μέσα στο game με τις φωτογραφίες, από ό,τι μας έχει πει το demo, θα ακούς κάτι, θα πηγαίνεις μέσα σε μια τρύπα, θα κοιτάς από την τρύπα, θα το βγάζεις φωτογραφία και μετά θα έρχεται να σου επιτεθεί, έτσι όπως έγινε με τα Pokémon τα οποία εμφανίστηκαν σε μένα στο demo. Ακόμα στις καινούργιες κασέτες, τέλος πάντων, υπάρχουν οι αλλολαφόρμες, οι οποίες προσωπικά πάντα δεν μου άρεσαν όλες. Δηλαδή, μερικές που μου άρεσαν, ποιες ήταν? Το Ninetales και το Vulpix. Το Marowak είναι πολύ ωραίο, σαν επειδή έχει αλλάξει και τύπος και έχει γίνει τώρα Ghost Type. Πολύ ωραίο, ήθελε μια αναβάθμιση γιατί ήταν κάπως. Λοιπόν, αυτό που τώρα τα πιο fail αλλόλα forms πιστεύω είναι το Mac, το οποίο έχει γίνει πολύχρωμο για κάποιο λόγο. Το Alola Dactrio είναι ακόμα λίγο... έτσι και έτσι, δηλαδή... σχετικά με το Dactrio, τα προηγούμενα ήταν αρσενικά και αυτά είναι θηλυκά, γιατί έχουν μαλλιά. Τα Dactrio έχουν μαλλιά. Ξανθά, είναι ξανθές κιόλας οι Dactrios. Το Rattata δεν θα είναι τόσο άχρηστο πια. Το Sandslash... έτσι και έτσι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο, έχει γίνει πολύ καλλιγραφιστική δουλειά σε όλα. Αλλά σαν, δεν ξέρω, μου φαίνονται κάπως, εγώ φταίω. Απλώς μου φαίνονται κάπως. Ελπίζω να σας άρεσε, like άμα σας άρεσε, subscribe άμα δεν έχετε κάνει subscribe, share friends art γιατί με βοηθάει, αυτά, ok, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Όχι. See ya. Bye. Αντίο, καληνύχτα, καλημέρα και καλό Σάββατο. Είναι Τετάρτη. Τέλος πάντων. Bye.